Καλωσορίζω στο στούντιο την κυρία Ουσούε Ασπυρός, διευθύντρια της TUV Ελλάς στο παράρτημα Κρήτης, για να μιλήσουμε για μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Μαΐου, σωστά, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, μία ημερίδα εν ολίγης, όπου παρουσιάζεται ένα νέο πρότυπο που αφορά στον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Τι θα μας παρουσιάσετε την Παρασκευή? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που ο σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσουμε το πρότυπο που έχει να κάνει με την πιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο τουρισμό. Όπως είπατε, είναι από τις πιο σπουδαίες δραστηριότητες στην Κρήτη και όχι μόνο. Οπότε, για να δώσουμε έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα που θα παρουσιάζουμε το πρότυπο που είναι καθαρά για τον hospitality tourism, όπως ονομάζεται. Δηλαδή δεν είναι ένα ισογενικό, αλλά είναι καθαρά για την πιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, που προφανώς έχει να κάνει με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών μέχρι το 2030 και ως είναι για όλους γνωστό τα ESG, που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινότητα, την κοινωνία και την οικονομία. Απευθύνεται λοιπόν σε επιχειρηματίες του τουρισμού και σε όσους δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό. Ακριβώς. Επειδή ουσιαστικά είναι τους επιχειρηματίες του τουρισμού, αλλά κατ' επέκταση και στους διευθυντές, mm-hmm. σε όλο το τεχνικό προσωπικό και συμβούλους και όσους έχουν να κάνουν με την βιομηχανία αυτή, που είναι πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες μπαίνουν μέσα. Γιατί το οικονομικό φυσικά έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες, μετά έχει η κοινωνία, που δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο να είναι, ότι όλοι ακούμε και για τη δυσκολία των ξενοδόχων και των επιχειρηματιών του χώρου να βρουν προσωπικό. Οπότε εκεί δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς αλληλεπιδράει η επιχείρηση με την κοινωνία και πώς η επιχείρηση μπορεί να επιδράσει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και του τόπου. Επιπλέον έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όλοι ξέρουμε ότι αρχίζουμε να έχουμε θέματα, κυρίως στην διαχείριση του νερού, mm-hmm. είναι από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος, αλλά και με τις εκπομπές ρήπων, αερίων ρήπων και θορύβου επίσης. Και όλο αυτό θα το αναλύσουμε από την σκοπία, όχι μόνο τη δική μας, από τεχνική άποψη, αλλά έχουμε προσκαλέσει πελάτες και όχι μόνο ξενοδόχους, έχουμε προσκαλέσει τεχνικούς και επίσης άτομα που ασχολούνται με το HR, με τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, που να μας πούνε επί της ουσίας τι γίνεται. Δεν θα είναι μια παρουσίαση μόνο του πρότυπου από τη μεριά μας, mm-hmm. αλλά οι ήδη επιχειρηματίες και τεχνικοί θα μιλήσουν για τις ανάγκες και τις προοπτικές και πώς έχει γίνει ήδη η αρχή αυτής της δραστηριότητας της ανάπτυξης στο τουριστικό κλάδο, στην Κρήτη και όχι μόνο, γιατί θα έχουμε επισκέπτες και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Μία πολυδιάστατη λοιπόν παρουσίαση, δεν θα είναι μία απλή και μόνο παρουσίαση ενός προτύπου με τις παραμέτρους του. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα στον τουρισμό? Γιατί είναι το μέλλον μας. Είναι το μέλλον. Η λέξη βιωσιμότητα το τελευταίο καιρό είναι πολύ χρησιμοποιημένη και μπορώ να πω και κακοποιημένη σε πολλές περιπτώσεις. Όμως πρέπει να φύγουμε από το μαρκετίστικο σκοπό και να το κάνουμε βίωμα. Γιατί είναι το μέλλον μας και των παιδιών μας και των επόμενων γενιών. Αν δεν υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και της Ελλάδας γενικότερα και του κόσμου, δεν θα έχουμε ένα αύριο. Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά τους φυσικούς πόρους, δίνοντας έμφαση στο νερό, αλλά και στη βιωσιμότητα των προορισμών. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που επίσης θα αναλυθεί, που είναι το destination management, mm-hmm. η φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού. Ακούμε πολλές φορές για τη Σαντορίνη, κατά πόσο μπορεί να έρθει, αλλά δεν είναι μόνο Σαντορίνη, έχουμε πολλούς προορισμούς, και ειδικά στην Κρήτη που τους έχουμε ήδη κακοποιήσει. Έχουμε το παράδειγμα το Γαϊδουρονήσι, στη Ιερά Πέτρα, που αναγκαστήκαν οι αρχές να την κλείσουν γιατί
ήταν πλέον στα όρια της καταστροφής. Έχουμε όμως άλλους προορισμούς που πάνε στον ίδιο δυστυχώς κακό δρόμο, όπως είναι η Ελαφωνήση, όπως είναι η Γάβδος ή η Γραμμούσα. Οπότε είναι στο χέρι μας και των αρχών να δώσουμε μια σωστή διάσταση σε όλη αυτή η ανάπτυξη για να γίνει καλά και όχι λανθασμένα, όπως υπάρχει ήδη κακό παράδειγμα και διορθωτικές ενέργειες που έχουν επαρθεί, όπως ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι στη Βενετία. Mm. Απαγόρευσε η Βενετία να βγουν τα κουρασιρόπλαια μέσα του καναλιού για να μειώνεται η όχλωση και το περιβαλλοντικό και βιώσιμο πρόβλημα που έχει προκαλέσει όλο αυτό το υπερτουρισμό. Μιλάμε για εκατομμύρια επισκέπτες στη Βενετία, είναι λογικό. Ένα πρότυπο λοιπόν που μας βοηθά να αναπτυχθούμε, προστατεύοντας ταυτόχρονα το καλός, το φυσικό, την οικονομία του τόπου, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Βεβαίως η TUV είναι ένας πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό. Είναι ο βασικότερος, ο φορέας που κυριαρχεί στην όλη αυτή τη διαδικασία της πιστοποίησης. Όλα τα πρότυπα, προφανώς, έχουν μία διαπίστευση. Ανεξάρτητος φορέας μεν, αλλά διαπίστευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πολύ σωστά. Εμείς ως γερμανικός φορέας, ανήκουμε στο Tivnor Group, έχουμε δύο διαπιστεύσεις. Η μία είναι μέσω του ελληνικού κράτους, μέσω του ΕΣΥΔ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά έχουμε και διαπίστευση από τη μητρική εταιρεία μέσω του γερμανικού κράτους, που είναι το DAX. Άρα, η αρχή της εταιρείας μας είναι όταν έχουμε να κάνουμε με κάποιο θέμα, αντικείμενο το οποίο θα θεωρούμε σοβαρό, να πάρουμε διαπίστευση, δηλαδή την άδεια να κάνουμε αυτή την εργασία. Το πρότυπο εκδόθηκε το 2018, αλλά εμείς δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία πιστοποίησεων μέχρι να αποκτήσουμε τη διαπίστευση. Είχαμε τη χαρά, πέρσι στο τέλος της σεζόν, εμείς μιλάμε, περίοδοι πάντα είναι η τουριστική σεζόν, να κάνουμε την πρώτη διαπίστευση σε εταιρεία στην Κρήτη. Με μεγάλη χαρά πιστοποιήσαμε ένα από τα ξενοδοχεία της Fire Resorts, του Ομίλου Σβόκου. Και αυτή ήταν η αρχή για μας να πάμε με σοβαρά και σταθερά βήματα στην ανάπτυξη αυτού του πρότυπου και να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στους επιχειρηματίες και σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμβούλους και αρχές κλπ, προκειμένου να προχωρήσουμε στην επιστοποίηση των εταιρείων που πραγματικά δείχνουν μία δέσμευση στους τρεις πυλώνες, τους που ξανά, που είναι το οικονομικό περιβάλλον, το κοινωνικό και την περιβαλλοντική διαχείριση. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι ξενοδόχοι, φαντάζομαι είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τα πρότυπα. Είναι πρόθυμοι γιατί τους είναι κατά κάποιο τρόπο μονόδρομος. Mm. Πλέον οι tour operators που είναι αυτοί που κάνουν το μεγάλο παιχνίδι και φέρνουν ή δεν φέρνουν τον κόσμο, απαιτούν να υπάρχουν τέτοιου είδους διαδικασίες. Υπάρχουν έλεγχοι που κάνουν ήδη οι φορείς αυτοί, αλλά οθούν τις εταιρείες να πάρουν πιστοποίησεις που να αποδεικνύουν τη δέσμευση των επιχειρήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε η λέξη sustainability τώρα είναι πάρα πολύ στη μόδα, να πω. Αλλά υπάρχει πλέον ένα πολύ μεγάλο κορμό ή καλή βάση των επιχειρηματίων που έχουν κάνει ήδη πολλές προσπάθειες. Οπότε τώρα έρχεται η ώρα που να μπορούν να πάρουν και ένα ανεξάρτητο διαπιστευμένο πιστοποιητικό για να εξασφαλίσουν ή να αποδείξουν ότι αυτά που κάνουν είναι και ελεγχόμενα από ένα τρίτο φορέα και μπορούν να το παρουσιάσουν σαν κάτι ουσιαστικό και όχι μόνο στα λόγια. Είναι δηλαδή ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον επιχειρηματία. Η μερίδα λοιπόν γίνεται την ερχόμενη Παρασκευή στο τεχνολογικό πάρκο στο ΙΤΕ. Η συμμετοχή είναι, φαντάζομαι, δωρεάν. Όποιος επιχειρηματίας θέλει μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει όσα ενδιαφέροντα. Φυσικά, η μερίδα είναι ανοιχτή. Την κάνουμε σε συνεργασία με το τεχνολογικό πάρκο που είναι η έδρα μας. Από την μέρα που ιδρύθηκε το παράρτημα στην Κρήτη, στεγαζόμαστε στο τεχνολογικό πάρκο. Οπότε το κάνουμε σε συνεργασία μαζί τους και η μερίδα θα είναι στο αμφιθέατρο Γιώργος Λιάνης του ΙΤΕ, το μεγάλο αμφιθέατρο. Οπότε η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους τους επιχειρηματίες και φορείς του τόπου
για να έρθουν. Η μερίδα δεν θα έχει κανένα κόστος και θα είναι χαρά μας να τους υποδεχτούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε όλο αυτό το θέμα. Εν αναμονή λοιπόν της Παρασκευής, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και τη σύντομη αυτή αλλά ουσιαστική ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.